Σοκάρουν τα όσα αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή του σε ελληνικό ραδιόφωνο αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Χινάς, καθώς υποστήριξε ότι υπάρχουν εγκεκριμένες φαρμακευτικές θεραπείες για τον COVID-19 τις οποίες η Ευρώπη δεν αγοράζει γιατί έχει κάνει συμφωνίες για εμβόλια. Ο Μαργαρίτη Χινάς δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη την ευχαίρεια να επιλέξουν ανάμεσα σε 8 με 9 διαφορετικές θεραπείες που είναι ελεγμένε και εγκεκριμένε πλέον από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο λόγο που δεν τα έχουν προμηθευτεί ήδη οι ευρωπαϊκέ χώρε ώστε να μπορέσουν να βάλουν τέλο στον εφιάλτη του COVID-19, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει συμφωνία για να παίρνει εμβόλια έω και το 2023 και όχι έω το 2022, όπω μέχρι σήμερα νόμιζαν οι περισσότεροι. Ο Μαργαρίτη Χινά είπε χαρακτηριστικά: Έχουμε ήδη εγκρίνει σε κοινοτικό επίπεδο έναν αριθμό 8 με 9 θεραπευτικών επιλογών, οι οποίε είναι διαθέσιμε, οι οποίε είναι εγκεκριμένε. Πράγμα που σημαίνει ότι αν οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να κινηθεί προς αυτά μπορεί να το κάνει χωρίς κανένα πρόβλημα διοδοτήσεων. Είναι απόλυτα ελεγμένες και εγκεκριμένες. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο μαζική αγορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτών των θεραπευτικών ουσιών, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει όταν πια πηγαίνουμε στο τέλο των εμβολίων, όχι στην αρχή τη προσπάθεια όπω βρισκόμαστε τώρα. Και όταν μιλάει για το τέλο των εμβολίων, αυτό δεν θα έρθει πριν από το 2023, διότι όπω είπε χαρακτηριστικά, το εμβολιαστικό μα πρόγραμμα συνεχίζεται. Έχει καθολική κάλυψη και έχουμε ήδη αγοράσει επαρκεί δόσει και για το 2022 και για το 2023. Εν ολίγη, αντιπρόεδρο τη Κομισιόν ομολογεί ότι έχουμε εγκεκριμένα φάρμακα για τον COVID-19, αλλά δεν τα φέρνουμε στην Ευρώπη για να μην μειωθούν οι πωλήσει των εμβολίων. Δηλαδή, δέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να πεθαίνουν άνθρωποι για να μην χάσουν χρήματα η Big Pharma. Η αποκάλυψη του Μαργαρίτη Σχοινά δημιουργεί πολλά ερωτήματα και για τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση του Κυριακού Μητσοτάκη, η οποία καθυστερημένα προμηθεύτηκε μόλι 2.000 δόσει μονοκλονικών αντισωμάτων.